Η αποκρυπτογράφηση της γύρανσης αποτελεί βασική προτεραιότητα στο κομμάτι της έρευνας του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Μάλιστα, μπορεί να βγάλει σημαντικά συμπεράσματα που σχετίζονται με τις ασθένειες και πώς αυτές επηρεάζουν τη γύρανση των ζωντανών οργανισμών. Στην διάρκεια της εκπομπής Ώρα Αιχμής, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Νεκτάριος Ταβερναράκης, περιέγραψε αυτήν τη διαδικασία με σημείο αναφορά σε ένα μικρό σκουλίκι, τον Κενοραβδίτη. Γιατί να μελετούμε τα σκουλίκια και τι θα μας πούν τα σκουλίκια για τον άνθρωπο. Uh-huh. Η αλήθεια είναι ότι στον πλανήτη Γη υπάρχει μια βιολογία. Όλοι οι βιολογικοί οργανισμοί προερχόμαστε από ένα αρχαίγονο κύτταρο. Uh-huh. Και οι μηχανισμοί στα κύτταρά μας είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό κοινοί. Άρα λοιπόν ένας μηχανισμός που ανακαλύπτεται σε ένα απλό οργανισμό όπως ένα σκουλικάκι, το πιθανότερο είναι ότι θα είναι όπως λέμε εξελικτικά συντηρημένος και στον άνθρωπο. Πίτης με προσδόκιμο ζωής 15 με 20 μέρες θέτει τις βάσεις μέσα από την έρευνα για την αντίδρασή του σε παρεμβάσεις ειδικών που καταφέρνουν να επιμηκύνουν τη ζωή του μέχρι και 50 ημέρες. Παράλληλα αποτυπώνεται η εξέλιξη του οργανισμού σε ασθένειες αλλά και την διατροφή. Τώρα βλέπετε εκεί ένα σκουλίκι που έχει μία μετάλλαξη, δηλαδή μία τροποποίηση στο γενετικό του υλικό που το κάνει να κινείται κυκλικά αντί να κινείται έτσι στιγμοειδώς όπως κινούνται τα φυσιολογικά σκουλίκια και εμείς τη χρησιμοποιούμε αυτή τη μετάλλαξη σαν δείκτη για να μπορούμε να επιλέξουμε τα ζώα που έχουμε τροποποιήσει γενετικά. Ο οργανισμός μοντέλο που χρησιμοποιούμε είναι ο κενοραβδίτης, ο οποίος έχει ένα πολύ μικρό χρόνο ζωής, δηλαδή σαν ενήλικο ζει μόνο γύρω στις 15 με 20 ημέρες, στους 20 βαθμούς και τα αναπτυξιακά του στάδια μέχρι από αυγό μέχρι ενήλικο κρατάνε 3 μέρες. Οπότε μέσα σε 20 ημέρες έχουμε ένα ολόκληρο κύκλο ζωής και επομένως μπορούμε πολύ εύκολα να δούμε πώς οι δικές μας γενετικές ή περιβαλλοντικές επιδράσεις επηρεάζουν αυτό το προσδόκιμο ζωής στους πληθυσμούς των σκουλικιών. Η διατροφή φαίνεται ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της γύρανσης και αυτό αποτυπώνεται στην έρευνα του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Αρχίζουμε να ρίχνουμε φως στους μηχανισμούς που ελέγχουν τέτοιες, και τη γύρανση και τέτοιες παθήσεις, οπότε αρχίζουμε να βρίσκουμε κάποιους πιθανούς στόχους που θα μπορούσαμε φαρμακευτικά ή γενετικά να τροποποιήσουμε για να έχουμε κάποιες θεραπευτικές προσεγγίσεις σε αυτά τα νοσήματα. Εμείς κυρίως προσπαθούμε να απαντήσουμε το πώς γερνάμε, να βρούμε μηχανισμούς που επηρεάζουν το ρυθμό της γύρανσης και ο απότερος σκοπός μας είναι επειδή κατά τη γύρανση εμφανίζονται πολλά συνοδά νοσήματα που έχουν μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης στη μεγάλη ηλικία και έχουμε παρατηρήσει ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες αυξάνουν το προσδόκιμο ζωής καθυστερούν και την εμφάνιση αυτών των νοσημάτων